Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να παίξετε το τραγούδι «Με σκότωσε γιατί δεν αγαπούσα», το οποίο έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος, τους στίχους έχει γράψει ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος και το έχει τραγουδήσει πρώτος ο τεράστιος Στράτος Διονυσίου. Ένα τραγούδι το οποίο στο δίσκο είναι γραμμένο από μη ύφεση μινόρε, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των μουσικών το παίζουν από ρε μινόρε. Και εμείς από εδώ θα το δείξουμε από ρε μινόρε και για λόγους ευκολίας αφενός, αλλά και για να μπορούμε να συνοηθούμε με τους υπόλοιπους μουσικούς. Εννοείται πως καλό είναι πάντα να μαθαίνουμε το τραγούδι και από τον τόνο τον οποίο βρίσκεται στο δίσκο. Ρε μινόρε λοιπόν, ο δρόμος μας είναι φυσικό μινόρε, εκτός από κάποια σημεία στα οποία εμφανίζεται σι φυσικό και όχι σι ύφεση που είναι κανονικά, που αλλάζουν λίγο τα πράγματα εκεί, αλλάζει δρόμο. Και ο ρυθμός μας είναι 4 τέταρτα ρούμπα, αργή σχετικά. Πάμε να το δούμε μια φορά ολοκληρωμένο, να έχουμε μια άποψη και στη συνέχεια θα το δείξω κομμάτι-κομμάτι και με τις νότες για να μπορείτε να το μελετήσετε. Πάμε να το ακούσουμε. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι ολοκληρωμένο. Πάμε τώρα να το δούμε κομμάτι-κομμάτι, ξεκινώντας από την εισαγωγή που όπως είδατε ξεκινάει από την νότα ρε, εδώ στο δεύτερο τάστο, στη δεύτερη χορδή στο πέμπτο τάστο, και ξεκινάμε με τα εξής δάχτυλα και τις εξής νότες. Ρε, μι, φα, σολ, λα. Ρε, μι, φα, σολ, λα. Πρώτο, πρώτο, δεύτερο, τέταρτο, πρώτο. Και έχουμε. Ρε, μι, αυτή λοιπόν ήταν η αρχή της εισαγωγής. Πάμε να δείξουμε τα δάχτυλα. Πρώτο, πρώτο, δεύτερο, τέταρτο, πρώτο, πρώτο, δεύτερο, πρώτο, δεύτερο, πρώτο, δεύτερο, τέταρτο, πρώτο, δεύτερο, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, και τώρα πάμε στο πάνω ρε, όχι πίσω, και με την πένα κάτω, τρίτο δάχτυλο, ρε, μη, φα, το ίδιο πράγμα, σολά, ντο, ρε, ντο, ρε, ντο, 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 ρε, μη, ντο, ρε. Εδώ έχει τρέμολο. Και μετά πάμε στο επόμενο μέρος της εισαγωγής, που είναι από το σύφεση και κάνει με δεύτερο δάχτυλο. Σι, σι, λα, σολ, ρε, ντο, σι, λα, σολ, φα, σολ, φα. Άλλη μια φορά. Σι, σι, λα, σολ, ρε, ντο, σι, λα, σολ, φα, σολ, φα, μη, φα, σολ, μη, φα, ρε, ρε, λα, ρε, μη, φα, σολ, φα, μη, φα, σολ, μη, ντο, ρε. Εδώ έχει ρε, ρε, φα, φα, λα, ρε.
Συνολικά όλη η εισαγωγή είναι. Εισαγωγή. Πάμε τώρα στο κουμπλέ μας. Ξεκινάμε από την νότα λα με το πρώτο δάκτυλο και λέει λα λα φα ρε φα μι ρε μι ρε ντο ρε. Ανταπόκριση ρε μι φα μι φα μι ρε. Μετά πάμε στο ντο με το δεύτερο δάκτυλο εδώ πάνω, στο δέκατο τάστο. Ντο ντο σι φυσικό προσοχή εδώ, αλλάζει ο δρόμος. Σι, λα, ντο, τέταρτο. Σι, φυσικό, λα, σι, λα, σολ, λα. Και ανταπόκριση, ντο, σι, λα, σολ. Αυτή είναι η ανταπόκριση. Πάμε να δούμε τώρα τη συνέχεια. Σι, σι, λα, σολ, ρε, ντο, σι, λα, σολ. Φα, σολ, φα, μη, φα, σολ, μη, φα, ρε, μη. Έτσι, ρε, λα, ρε, λα, μη, φα. Εδώ έχει κανονικά φα, σολ, φα, μη, φα, σολ, μη. Ωρε. Και μετά ξαναπαίζουμε το μισό της εισαγωγής σαν ανταπόκριση για να πούμε στο ρεφρέν. Και είναι ρε, μη, φα, σολ, λα, ντο, ρε, ντο, ρε. Εδώ το παίρνει κατευθείαν, δεν αφήνει μέτρο να περάσει, οπότε παίζει μετά. Στο ρεφρέν είμαστε. Ρε 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 ντο, ρε μι ρε μι ρε ντο, ρε ντο σι λα. Ρε 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 ντο, ντο σι φυσικό, λα σι λα σολ λα. Ανταπόκριση. Ντο σι φυσικό, λα σολ. Σι, σι, λα, σο, ρε, ντο, σι, λα, σο, φα, σο, φα, μη, φα, σο, μη, φα, ρε. Λα, ρε, ξανά η δία, μα θέλετε. Ρε, λα, ρε, λα, μη, φα, ή, φα, σο, φα, μη, φα, σο, μη, ντο, ρε. Τελειώνει. Και αν θέλουμε να κάνουμε φινάλε, θα κάνουμε με φυσικό μινόρε. Αυτό ή εδώ. Αυτό είναι το φυσικό μινόρε. Οπότε, αυτό είναι το κομμάτι μας. Ελπίζω να ήταν κατανοητό το μάθημα, έτσι προσπαθώ να τα λέω λίγο πιο αναλυτικά. Αν σας φαίνεται γρήγορο, μπορείτε να το βάλετε να παίξει πιο αργά από το γραμμαζάκι κάτω δεξιά, που να καθορίσετε την ταχύτητα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Αν σας άρεσε το βίντεο ή γενικά σας άρεσαν τα βίντεό μου, κάντε ένα like και subscribe, και αν θέλετε πείτε το και σε φίλους έτσι που αγαπάνε τη μουσική και το μπουζούκι, να γίνουμε περισσότεροι στην παρέα. Να είστε καλά, καλή μελέτη, και ελπίζω να τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά.